Hallo liebe Zuschauer, ich bin die Inge aus Berlin und ich sehe gerade in diesem Moment die schöne Sendung Anglefco. Είμαι η Εύα Γασπαράτου, δημοσιογράφος. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στη Μάλτα και βλέπετε την εκπομπή Ανλευκό. Φίλες και φίλοι, σε λίγο σαλπάρουμε από τη Μάλτα, πιο συγκεκριμένα από το λιμάνι της Βαλέτας, που ήταν ο τελευταίος σταθμός της εννιαήμερης κρουαζιέρας μας στη Δυτική Μεσόγειο με το κρουαζιερόπλιο Emerald. Στο σημείο αυτό να ευχαριστήσουμε θερμά το πρακτορείο Alhambra Travel, που ως γνωστόν κάνει το ταξίδι τέχνη, και την Louis Hellenic Cruises, με την οποία ταξιδέψαμε σε αυτό το όνειρο που, όπως διαπιστώσαμε εκ του σύνεγγυς, απέχει μόνο ένα βήμα από την πραγματικότητα. Αν αγαπάτε τα ταξίδια και δεν έχετε ταξιδέψει με κρουαζιερόπλοιο, χάνετε. Φίλες και φίλοι, πριν περάσουμε στη συνέχεια της εκπομπής μας, σας θυμίζουμε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.enlefkotv.com, το ταξίδι στο ίντερνετ. Στην ίδια διεύθυνση υπάρχει η βιντεοπύλη μας με αποσπάσματα από τα ταξίδια μας και φυσικά μην ξεχνάτε το email της εκπομπής μας, που είναι rospo@otenet.gr. Καλησπέρα σας, μαχούμαστε να κάνουμε πρόβες να κανοβήσουμε τον κόσμο πάνω στο Emerald και αυτή τη στιγμή βλέπετε την εκπομπή εν λευκό. Είμαι Αλέξανδρος Αλαχούρης, ξεναγός από τη Ρόδο, και βλέπω πάντα την εκπομπή εν λευκό. Σήμερα το εν λευκό βρίσκεται στη Μάλτα. Είναι η πόλη των υποτών του Αγίου Ιωάννου που κατασκευάστηκε από αριστοκράτες για αριστοκράτες. Όσες φορές και αν έρθετε στη Μάλτα, αξίζει τον κόπο να επισκεφτείτε τους δρόμους της Βαλέτας, να θαυμάσετε τη μεγαλοπρέπεια του καθεδρικού ναού του Αγίου Ιωάννη και να δείτε την πανοραμική θέα από τους κήπους Μπαράκα.
Φίλες και φίλοι, στο σημείο αυτό η εκπομπή μας ολοκλήρωσε για σήμερα το δρομολόγιο της. Αν αγαπάτε τα ταξίδια, πείτε το και στους φίλους σας. Το Εν Λευκό, η πιο ταξιδιάρικη εκπομπή στην ελληνική περιφερειακή τηλεόραση, σας ταξιδεύει παντού. Εν Λευκό, η εκπομπή που κάνει τη γη να φαίνεται μικρή. Από τη Μάλτα, η οποία πάντα κάτι ενδιαφέρον έχει να σας αποκαλύψει, καληνύχτα σας.